Κοντά μου η Μαρία Πετρούτσου. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Λευτέρη. Νομίζω εκλεκτούς καλεσμένους και οι καλεσμένοι μας αυτοί έχουν έτσι ένα παραπάνω χαρακτηριστικό, το ότι κυνηγούν αυτή τη φορά την άνοδο στην Α1 και έχουμε μάλλον πολλά να πούμε. Πολύ σωστά. Έχουμε κοντά μας δύο σπουδαίους αθλητές ομάδας μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο του ΑΣΚΑ Ηράκλειο, τον Νίκο Γαστεράτο. Καλώς ήλθες, Νίκο. Με επιτρέπετε τον Ενικό. Και ο Αλέξανδρος Ζεύτσοφ. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Και από εμάς είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο προηγουμένως. Μαρία, ο λόγος σε σένα. Ερωτήσεις επί του αθλητικού και του μπασκετικού. Έτσι να ξεκινήσουμε. Εμένα με ποδόσφαιρο περισσότερο. Όχι, νομίζω ότι και στη συζήτησή μας μπορείς να συμμετάσχεις. Είμαι βέβαια γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε λέγοντας αρχικά στον κόσμο ότι η ομάδα μπάσκετ του ΑΣΚΑ Ηράκλειο έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία τη φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά την παρουσία της στην Α2 κατηγορία. Έχει φτάσει πλέον δύο μόλις βήματα από την άνοδό της στην Α1 μπάσκετ. Έχει δείξει πραγματικά ότι το αξίζει. Δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο είναι αυτό που έχουμε την προσεχή Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο κλειστό της Αλικαρνασσού, όπου εδώ η ομάδα του ΑΣΚΑ χρειάζεται σίγουρα τη στήριξη του κόσμου της απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα, και ακολουθεί βέβαια ο επαναληπτικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς, από το παιχνίδι της Κυριακής στο κλειστό της Αλικαρνασσού, 6 ώρα το απόγευμα. Ένα παιχνίδι πρόκληση πραγματικά για εσάς. Πραγματικά, όπως το είπες, είναι μια πρόκληση, γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στην ουσία όλη χρονιά. Δηλαδή, ό,τι και αν έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, μπορεί να σβηστούν σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και είναι πραγματικά η πρόκληση, όπως το είπες. Πρέπει σε αυτά τα δύο να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να δώσουμε όλα, πραγματικά. Αλέξανδρε, είστε έτοιμοι για αυτό το αρχικά το πρώτο παιχνίδι, βέβαια, όπου θέλετε τη νίκη, και γιατί όχι τη νίκη με διαφορά, γιατί μετράει και αυτό να πούμε, έτσι, κόντρα σε μια ισχυρή ομάδα. Είναι κόντρα όντως σε μια ισχυρή ομάδα και δεν χρειαζόμαστε νίκη μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Κυνηγάμε τη νίκη και εντός και εκτός έδρας. Οπότε θα προσπαθήσουμε τώρα να συνεχίσουμε τις προπονήσεις, όπως και σήμερα, παράδειγμα, μετά την εκπομπή, συνεχίζουμε και πάμε για προπόνηση. Θα κάνουμε σκληρές προπονήσεις, να δοκιμάσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο γήπεδο. Η Παναθηναϊκός έχει μια δυνατή ομάδα με την οποία έχουν παίξει ήδη στο πρωτάθλημα. Έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, αλλά έχει προηγουμένως δύο φορές. Έχουν παίξει δύο παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Και στις δύο περιπτώσεις έχουν κερδίσει, αλλά δεν πάει να πει ότι το έχουν παιχνίδι σίγουρο. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, γιατί μπορεί εδώ να κερδίσετε με 20 πόντους διαφορά, να πούμε, στο πρώτο παιχνίδι, κόντρα στην νεοσύστατη βέβαια ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά πολύ ισχυρή. Είναι πάρα πολύ ισχυρή, γιατί έχει δύο παίκτες της Εθνικής Ελλάδος και δύο παίκτες της Εθνικής Βουλγαρίας. Οπότε είναι αρκετά δυνατή ομάδα. Σε σύγκριση με εμάς που είμαστε καινούργια ομάδα, είμαστε μόνο τρίτη χρονιά που παίζουμε. Και όλοι οι παίκτες σχεδόν καινούργοι, εκτός από τον Μάνο. Οπότε θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Οπότε, Νίκο, σίγουρα πρόκειται για ένα παιχνίδι διαφορετικό. Όπως είπαμε, 20 πόντι του πρώτου αγώνα εδώ και του ενός αγώνα εδώ και του άλλου που δώσετε στο Ολυμπιακό Στάδιο, που επίσης κερδίσατε με 3 πόντους, δεν λέει κάτι, γιατί αυτό το παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητα ότι δίνει το ειστήριο της ανόδου. Οπότε σίγουρα. Έτσι, έχει άλλο χαρακτήρα. Πραγματικά. Άλλο ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν λέει κάτι. Όπως είπα, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι όλη χρονιά. Είναι όλη χρονιά. Δηλαδή, άμα δεν αποδώσουμε όπως πρέπει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Νιώθετε πιεσμένοι τις τελευταίες ημέρες? Ποια είναι η δουλειά που γίνεται έτσι στον κύκλο σας, μέσα στην ομάδα? Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Προσπαθούμε να μην το δούμε σαν πίεση, να το δούμε σαν δύο ακόμα παιχνίδια. Όπως βλέπαμε παιχνίδι τη σεζόν, λέμε έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Πάμε να παίξουμε όπως παίζαμε. Όπως παίζαμε σε όλα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Τον Παναθηναϊκό τον γνωρίζετε αρκετά καλά. Έχετε παίξει, όπως προείπαμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε? Πρόκειται για μια επιθετική ομάδα. Έχει την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας, έτσι. Οπότε δεν ξέρω, αυτό που λέμε το κλειδί της επιτυχίας, ποιο μπορεί να είναι? Το κλειδί της επιτυχίας είναι, όπως και σε κάθε άλλο παιχνίδι, η συγκέντρωση. Να δουλέψουμε σαν ομάδα, να κάνουμε αυτά που ξέρουμε και αυτά που μας έχει δείξει ο προπονητής. Αυτό είναι κλειδί. Δεν πάει να πει όποια και αν είναι ομάδα, είτε είναι Παναθηναϊκός είτε κάποια άλλη ομάδα. Σημασία έχει να παίξουμε σωστά, να παίξουμε το παιχνίδι που ξέρουμε, τα μπορούμε να κάνουμε. Αυτό.
Και να έχουμε τον κόσμο να μας υποστηρίζει στις κερκίδες. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα φέρει άτομα στις κερκίδες, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια. Ναι, οπότε προσκαλούμε όλο τον κόσμο που θέλει να το δει. Είναι πολύ ιδιαίτερο άθλημα. Συνέχεια μας έρχεται κόσμος, μεγάλες, μικρές ηλικίες, ακόμα και τα παιδιά. Οικογένειες. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι συναρπαστικό παιχνίδι γενικά. Οπότε τους προσκαλούμε όλους στο γήπεδο. Κυριακή 6 ώρα το βράδυ στο κλειστό Μιλίνα Μερκούριτς, Νέα Αλκαρνάσου. Εμείς εντάξει, έχετε και τη συμπαράσταση δική μας. Κόσμος θα είναι εκεί να σας στηρίξει. Ναι. Είπαμε, είναι καθοριστικό το παιχνίδι. Και ο κόσμος αυτές τις προσπάθειες τις επιβραβεύει τις περισσότερες φορές. Ο κόσμος πραγματικά μας ακολουθεί όλη τη χρονιά. Έτσι. Όλη τη χρονιά. Αυτό που μαθαίνω και για τις υπόλοιπες ομάδες είναι ότι είμαστε από τις ομάδες με τον πιο πολύ κόσμο που μπορούμε να μαζέψουμε. Και όντως αυτό μας ακολουθεί όλη τη χρονιά και είναι πολύ ευχάριστο αυτό για μας. Σαν νέα ομάδα είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό στη Γερκίδα. Νομίζω ότι έχετε την ευθύνη κι εσείς με την απόδοσή σας και την παρουσία σας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πραγματικά παίζετε ωραίο μπάσκετ, έχετε δέσει πολύ ωραία σαν ομάδα. Και θα έλεγα να σταθούμε λίγο σε αυτό, να κάνουμε Ελευθέρη έναν απολογισμό της χρονιάς που φτάνει στο τέλος της, γιατί σε αυτή την Α2 κατηγορία 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια είχαν τα παιδιά. Ήδη τη φτάσατε. Μπράβο. Έτσι, στο ημιτελικό, ή κάνω λάθος? Στο ημιτελικό είχαμε φτάσει αίτητη. Και τα δύο τελευταία καβάλα, παιχνίδια που έχουν παίξει ήταν με την Καβάλα, που στο πρώτο κερδίσαμε και το δεύτερο χάσαμε, απλά με μικρή διαφορά. Δηλαδή είχαμε αντιπαντάσει 6 πόντων στο παιχνίδι που ήταν στο Ηράκλειο και χάσαμε 2 πόντους στην Καβάλα. Οπότε χάσαμε το ITT. Είστε ικανοποιημένοι όμως από τη γενικότερη παρουσία σας φέτος στην κατηγορία, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν η καλή παρουσία μας μέχρι στιγμής. Είχαμε παίξει με τις καλές ομάδες. Καταφέραμε να παίξουμε ομαδικά, να αποφύγουμε λίγο το στρες. Οπότε νομίζω μας βγήκε σε καλό όλο αυτό. Εξάλλου κάνουμε σκληρές προπονήσεις όλη τη χρονιά, ακόμα και το καλοκαίρι, που κλείνουν τα δύο ωράκια και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε προπονήσεις στην Μιλίνα Μερκούρι. Ακάθεκτη. Ναι, ναι, ναι. Σταματάμε. Έτσι. Οπότε η δουλειά που γίνεται και έτσι το πολύ ωραίο κλίμα, Νίκο, που υπάρχει μέσα στην ομάδα αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Για να φανεί ένα καλό αποτέλεσμα στον κόσμο και γενικά προς τα έξω, σίγουρα πηγάζει από μέσα. Mm-hmm. Και όπως είπατε, αυτό το καλό το κλίμα προσπαθούμε και το βγάζουμε προς τα έξω και έτσι έρχονται και τα ανάλογα αποτελέσματα. Θέλετε να μας μιλήσετε έτσι λίγο παραπάνω για αυτή την ομάδα που ξεκίνησε πριν από 3 περίπου χρόνια και πραγματικά έχει διαγράψει μια αξιοθαύμαστη πορεία με την παρουσία της μέσα στο γήπεδο. Μιλήστε μας έτσι λίγο για αυτή την παρέα, τη συνέβρεση του ΑΣΚΑ Ηράκλειο. ΑΣΚΑ Ηράκλειο, εντάξει, ιδρύθηκε πριν 3 χρόνια και ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε να παίζουν μπάσκετ σε αμαξίδιο, που δεν ήταν απλά αμαξίδιο, ήταν ουσιαστικά απλές οι καρέκλες του γραφείου. Έτσι ξεκίνησε όλη η ομάδα. Ναι, 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 υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες στην ομάδα που κύριος Σταματάκη Στράτος δοκίμαζε όχι αμαξίδιο, αλλά να το κάνει με μια καρέκλα γραφείου. Ωραία, ωραία στιγμή, ωραία ιστοριούλα αυτή. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, βρήκαμε αρκετά άτομα στο Ηράκλειο που είχαν ενδιαφέρον να δοκιμάσουν καινούριο άθλημα, όπως π.χ. και για μένα μπάσκετ αμαξίδιο είναι κάτι καινούριο. Υπήρχαν και άλλα άτομα που δεν είχαν παίξει γενικά στο μπάσκετ, ούτε στον Ορθίον, όπως π.χ. ο Σταματάκης, ο Στράτος, ο Μιχάλης. Οπότε μαζεύτηκε έτσι ένα ωραίο κλίμα, ωραία παιδιά που τους αρέσει αυτό που κάνουν, τους ενδιαφέρει να παίξουν σαν ομάδα, γιατί μπάσκετ χρειάζεται ομαδικότητα, χρειάζεται το πνεύμα, χρειάζεται συγχρονισμό μεταξύ των ατόμων, να πηγαίνουν όλοι καλά, όχι μόνο στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Με κλειστά μάτια βρίσκεστε μέσα στο γήπεδο? Όχι, και καλά. Παρατηρούσα τα πλάνα προηγουμένως. Ναι, ναι, τον ευνηδιασμό τον έχετε με μεγάλη ευκολία. Ναι, 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 ναι. Εδώ βλέπουμε το Μάξιμο το Χατζηδάκη που είναι και ο τεχνικός σας, έτσι. Ναι, 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 ασχολείται με πολλά τεχνικά θέματα. Έχουμε βρει και αρκετά άτομα που ασχολούνται με άλλα πράγματα εκτός του γηπέδου, όπως είναι οργάνωση, να βρούμε γήπεδα, να βρούμε μπάλες, να κανονίσουμε τα ρούχα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κανονιστούν γενικά. Οπότε ευτυχώς έχουμε βρει καλό κόσμο και που μαζεύτηκε σε μια ομάδα. Σας στηρίζει. Ναι. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος, Νίκο, που ενδεχομένως μας βλέπει και ενδιαφέρεται να δοκιμάσει έτσι τις δυνατότητές του στο μπάσκετ με αμαξίδιο? Έχετε σελίδα στο Facebook, έτσι. Έχουμε σελίδα στο Facebook, που
είναι εμπορικό social media πλέον να σωστά. Μπορεί να μας βρει οποιοδήποτε μέσα στο Facebook, τα οποία υπάρχουν τα τηλέφωνα που μπορεί να επικοινωνήσει όποιος θέλει. Δεν χρειάζεται να έχει ξαναπαίξει και... κανείς μπάσκετ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Αυτό είναι το προτέρημα στο συγκεκριμένο άθλημα, ότι δεν χρειάζεται να είσαι μπασκετικός ή αθλητής γενικά για να ασχοληθείς. Όπως είπε και ο Αλέξανδρος, κανείς δεν είχε ξαναπαίξει. Με εξαίρεση ένα-δύο άτομα που γνωρίζανε. Και... Νομίζω η καλύτερη λύση, άμα κάποιος θέλει να δοκιμάσει το μπάσκετ σε αμαξίδιο, μετά από κάθε αγώνα που γίνεται στην έδρα μας, είτε είναι Αωράκια είτε είναι Μελίνα Μερκούρη, είμαστε πάντα διαθέσιμοι να δείξουμε στα παιδιά. Δηλαδή, μετά τον αγώνα έρχονται άτομα, είτε είναι γνωστοί μας. Υπάρχει ενδιαφέρον ήδη, δηλαδή το έχει ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Πηγαίνουμε και αρκετές φορές το χρόνο, πηγαίνουμε σε διάφορα σχολεία εδώ στο Ηράκλειο να δείξουμε το άθλημά μας στα παιδιά, ώστε να το δουν, να το δοκιμάσουν. Δηλαδή, βάζουμε παιδιά στο αμαξίδι να δοκιμάσουν πώς είναι να χειρίζεται το αμαξίδι, να χειρίζεται την μπάλα που είσαι την ίδια ώρα που είσαι στο αμαξίδι. Όπως και μετά από κάθε αγώνα, είμαστε εκεί, όποιος ενδιαφέρεται, έρχεται, μιλάει μαζί μας, τον βάζουμε να δοκιμάσει το αμαξίδιο. Στα παιδιά φαίνεται σαν παιχνιδάκι αυτό. Τους αρέσει είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο γιατί κάνετε ένα άνοιγμα στην κοινωνία και πραγματικά αυτή η εξωστρέφεια που έχει η ομάδα του ΑΣΚΑ Ηράκλειο περνάει και πολλά ωραία μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Να τα πούμε ως πρωταθλητές, ευχόμαστε στη συνέχεια να καταφέρετε να πετύχετε την άνοδο. Κυριακή λοιπόν 6 ώρα στο κλειστό της Αλικαρνασσού. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.